και το αγγέλο της εν λαοδική εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ο αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμές εκ του στόματός μου, ότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και πεπλούτικα και ουδενός χρίαν έχω, και ουκ είδας ότι εσύ ο ταλέπορος και ο ελεηνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύω σύ, αγοράσε παρεμού χρυσίων πεπυρωμένων, εκπυρός ή να πλουτίσεις, και η μάτια λευκά ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου, και κολύριον ή να εγχρήσει τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις. Εγώ σου σε αν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω, ζήλευε ούν και μετανόησον, ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν και εισελεύσομαι προς αυτόν και διπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού. Ο νικών δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Και το αγγέλο της εν λαοδικία εκκλησίας γράψω. Η Λαοδίκια, αγαπητοί μου, φτάνονται εσείς στην 7η επιστολή της Αποκαλύψεως που ο Κύριος στέλνει εις τον επίσκοπον αυτής της πόλεως. Η Λαοδίκια έχει το νότια-ανατολικά της Φιλαδελφίας, ανατολικά της Εφέσου και απέναντι από την πόλη της Ιεραπόλεως. Είχε ιδρυθεί η πόλη σε αυτή, η Λαοδίκια, υπό του Αντιόχου του Δευτέρου, και κατά τους χρόνους της Αποκαλύψεως ήκμαζε εις το εμπόριον και την βιοτεχνία. Εφημίζεται ακόμη η Λαοδίκια ως κέντρον ιατρικών και μάλιστα οφθαλμιατρικών. Η εκκλησία της Λαοδικίας είχε ιδρυθεί επί του Αποστόλου Παύλου και πιθανώς δια του Έπαφρα, όπως μας πληροφορεί και η προσκολασαΐς επιστολή, αλλά και οι πράξεις μας πληροφορούν σχετικά. Πρώτος επίσκοπος της πόλεως αυτής φέρεται ο Άρχιπος, όπως μας πληροφορεί το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών στο 7ο βιβλίο, αλλά δεν γνωρίζουμε όμως εάν τότε που εστάλει η επιστολή αυτή ήταν ακόμη ο Άρχιπος ή κάποιος άλλος, δεύτερος ή τρίτος επίσκοπος. Πάντως, η ηθική κατάσταση και η πνευματική και η υλική κατάσταση της πόλεως φαίνεται ότι είχε τον αντίκτυπόν της εις την ζωή της εκκλησίας και εις τον επίσκοπον αυτής της εκκλησίας. Δηλαδή, ήταν μια πόλη ζωηρή, ζούσε μια ζωή ηλιστική, μια ζωή μιας αυταρκίας, και φαίνεται ότι όλα αυτά είχαν θέσει και την επίδρασή τους, την σφραγίδα τους και εις την ζωή της εκκλησίας και εις τον επίσκοπον. Δεν δουλεύει αυτό. Η επιστολή αυτή είναι πλουσιοτάτη, είναι ωραιοτάτη, αλλά και δυσμενεστάτη, αγαπητοί μου, από όλες τις λοιπές επιστολές. Συνδυάζει δε θαυμάσια την αυστηρότητα, την δρυμύτητα μετά της τρυφερότητας. Τάδε λέγει ο αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Είναι το προήμιον της επιστολής, το οποίο περιέχει 4 αυτοχαρακτηρισμούς του Χριστού που ανταποκρίνονται εις το περιεχόμενο της επιστολής
και που αρκετά μοιάζει το περιεχόμενο της επιστολής ως προς τις εικόνες που ο Κύριος χρησιμοποιεί, από τον τρόπο ζωής της πόλεως και από το περιεχόμενο και τις ασχολίες της πόλεως, δηλαδή κέντρων εμπορίου, αναφέρεται στον Πλούτον, κέντρων ιατρικών και δύο οφθαλμιατρικών, αναφέρεται εις το Κολύριον ο Κύριος, και ούτω καθεξής. Πάντως οι τρεις εκ των τεσσάρων αυτών χαρακτηρισμών αναφέρονται εις τον Λόγον του Χριστού, και ο τέταρτος εις το Έργον του Χριστού. Δια του πρώτου χαρακτηρισμού, εγώ είμαι, λέγει ο Κύριος, ο Αμήν. Χαρακτηρίζεται ο Θεός ο ίδιος ως Θεός Αμήν. Μάλιστα στον Ισαΐα 65,16 και προπαντός στη μετάφραση του Συμμάχου έχουμε αυτήν την έκφραση: Θεός Αμήν. Δηλαδή σημαίνει Θεός αληθής. Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν το χωρίο που σας έστειλα Ισαΐας Θεός αληθής. Αλλά όταν ο Ιησούς λέγει Θεός, εγώ είμαι το Αμήν, εγώ είμαι ο Αμήν, τότε σημαίνει ότι έχει τον τίτλο εκείνον που έχει ο Κύριος, ο Γιαχβέ, εις την Παλαιά Διαθήκη. Συνεπώς ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ. Είδατε πόσες φορές αυτό το σημείο σας το έχω τονίσει, όπου το συναντούμε στην Αγία Γραφή, για να αντιληφθείτε ότι καταπλησμονήν χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή. Δηλαδή, τίτλοι που αναφέρονται εις τον Γιαχβέ, εις τον Κύριο, στον Κύριο της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρονται στον Ιησού Χριστόν. Ακριβώς για να σας βοηθήσω να αντιληφθείτε ότι οι χιλιαστέ είναι σε φοβερή αίρεση όταν λέγουν ότι ο Υιός είναι κτίσμα και δεν είναι ο Γιαχβέ. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ, ο Κύριος. Γράφει σχετικά ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του 1 κεφάλαιο 19 έως 20. Ο του Θεού Υιός, Ιησούς Χριστός, σαφώς Ιησούς Χριστός, ο εν ημίν διημών κηρυχθείς, που σε εσάς από μας διαμέσου ημών, αφού κηρύχθηκε, ούτε γένετο ναι και ου, αλλά ναι εν αυτό γέγονεν. Ως εγάρ επαγγελίε Θεού, εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Σαφώς λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αμήν, ο βέβαιος, ο αληθής, ο Γιαχβέ, ο Κύριος, ο Θεός. Οι ακολουθούντες δύο αυτοχαρακτηρισμοί του Κυρίου, ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός, δεν είναι τι άλλο παρά μία διασάφηση του πρώτου χαρακτηρισμού, ο αμήν. Και φανερώνει ξανά, θα πω άλλη μία φορά, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο βέβαιος, είναι ο πιστός, είναι ο αληθινός, επειδή ακριβώς είναι ο Θεός. Και πάνω τι λέγει, είναι σωστόν, είναι βέβαιον, είναι αληθές. Είναι το ναι, δεν είναι το ναι και το όχι, αλλά είναι το ναι και είναι πάντοτε το ναι, το αμήν. Είναι αντίστοιχο αυτό με εκείνο που σημειώνει ο Απόστολος Παύλος: πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Αξιόπιστος ο λόγος του Θεού, αλλά και πιστός ο λόγος με λάμδα κεφαλαίων. Πιστός ο λόγος και άξιος πάσης αποδοχής. Αυτός ο αξιόπιστος εν ανθρωπίσας Θεός λόγος είναι ο τέταρτος αυτοχαρακτηρισμός που αναφέρεται στην πράξη και όχι στον λόγον, είναι η αρχή της κτίσεως του Θεού. Θα παρακαλέσω, προσέξτε λίγο αυτόν τον τέταρτον αυτοχαρακτηρισμόν του Κυρίου, ότι εγώ είμαι η αρχή της κτίσεως του Θεού, λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Όταν λέγει ότι εγώ είμαι η αρχή της κτίσεως του Θεού, αυτός ο χαρακτηρισμός που αναφέρεται στο έργο του Χριστού δεν περιορίζεται μόνο εις την ίδρυση της Εκκλησίας, αλλά επεκτείνεται εις παν ό,τι δημιουργήθηκε.
είτε ορατών είτε αόρατων. Βέβαια, αν ξέρατε εκκλησιολογία θα με διορθώνατε τώρα. Θα μου λέγατε ότι πάνω ότι δημιουργήθη είτε ορατών είτε αόρατων θα γίνει η εκκλησία. Αλλά για να σας το διασαφήσω, σας το λέγω έτσι, διότι αναφέρεται δια των Κύριων των Ιησού Χριστών στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον 1,3 πάντα και η τελευταία πέτρα, το τελευταίο κύτταρο, το τελευταίο ηλεκτρόνιο, πάντα δια αυτού εγένετο. Όλα έγιναν δια του Θεού Λόγου και χωρίς αυτού ουδέ εν γέγονεν ο γέγονεν, και χωρίς του Λόγου τίποτα δεν έγινε από ό,τι έγινε. Συνεπώς είναι ο δημιουργός των πάντων. Η λέξη αρχή, εγώ είμαι η αρχή της κτίσεως του Θεού, δεν σημαίνει κατά την αριανική ερμηνεία αυτό που αρχίζει, δηλαδή την έναρξη, αλλά σημαίνει, όπως ωραία το ερμηνεύει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, την των κτισμάτων δεσπόζουσαν την προκαταρκτική αιτίαν και άκτιστον. Δηλαδή είναι εκείνος δια του οποίου τα πάντα δημιουργήθησαν οι κτίσεις. Είναι η δημιουργική αρχή. Όχι λοιπόν ότι ο Χριστός είναι το αντικείμενο, αλλά είναι το υποκείμενο, να σας το πω έτσι και συντακτικά. Δεν είναι εκείνος που δημιουργείται πρώτος από τον Θεό, όπως ερμηνεύουν οι αριανοί ο Άριος. Και μην ξεχνάμε ότι ο Άριος δεν πέθανε, και δεν πέθανε ο Άριος γιατί δεν πέθανε ο διάβολος. Και ο διάβολος θέλει να προσβάλλει τη θεότητα του Ιησού Χριστού, διότι με την ανθρωπίνη του φύση εστάθη ο φοβερός του αντίπαλος και η φοβερή του καταδίκη στους αιώνας των αιώνων. Και προσπαθεί με κάθε τρόπο ο διάβολος να προσβάλλει την θεότητα του Ιησού Χριστού. Και συνεπώς ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί μου, δεν είναι η αρχή, δηλαδή ως αντικείμενο τώρα, που ο Θεός δημιουργεί τα πάντα και το πρώτο πράγμα που χτίζει, που δημιουργεί, κτίζω θα πει δημιουργώ, ενώ γεννώ σημαίνει κάτι που είναι από την ουσία μου. Δεν είναι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός η αρχή της κτίσεως του Θεού, το πρώτο πράγμα που χτίζει ο Θεός, αλλά είναι το υποκείμενο. Είναι αυτός που είναι η αρχή όλων των πραγμάτων που έχουν γίνει. Το αντιληφθήκατε? Αν το θέλετε, αυτό είναι η λιδία λίθος. Αυτό το σημείο είναι το κεντρικό σημείο με το οποίο κρίθηκε, ή μάλλον πρόβαλε την αιρεσή του Άριος, ο διάβολος, και που οι πατέρες εκτύπησαν τον Άριον, δηλαδή τον διάβολον. Και ο αριανισμός υπάρχει πάντοτε. Δεν πέθανε, γιατί σας είπα, δεν πέθανε ο διάβολος. Σήμερα η Ευρώπη, αγαπητοί μου, είναι αριανική, το γνωρίζετε αυτό? Ωραία το γράφει αυτό ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς στο βιβλίο του «Άνθρωπος και Αθεάνθρωπος». Έχει ειδικών άρθρων, ειδική μελέτη, που αναφέρεται στην αριανίζουσα Ευρώπη. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ. Και τώρα που γίνηκαμε και ΕΟΚ και δεν ξέρω τι και λοιπά, καταλαβαίνετε ότι όλα είναι κοινά πια. Δηλαδή και η απιστία της Ευρώπης και ο αριανισμός της Ευρώπης θα μας έρθει και εδώ στην Ελλάδα κατά έναν τρόπο που σιγά σιγά έτσι θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Θα βλέπουμε τον Χριστό ως έναν σπουδαίον αναμορφωτή, αλλά όχι θεάνθρωπον. Είναι φοβερό αυτό. Έτσι λοιπόν ο Χριστός είναι η αρχή της κτίσεως του Θεού. Είναι το υποκείμενο. Η κτίση είναι το αντικείμενο. Είναι η αρχή που χτίζει τα πάντα. Σε αυτόν είναι η αρχή των πάντων. Δηλαδή τα πάντα ανάγουν την αρχή τους εις τον Ιησού Χριστόν. Είναι δηλαδή η δημιουργική αρχή. Λέει ο Απόστολος Παύλος, Κολασαΐς 1:16-17. Πολύ εύστοχα το σημειώνει αυτό ο Απόστολος Παύλος, ότι εν αυτό το Ιησού Χριστό εκτίσθη τα πάντα. Εκτίσθη τα πάντα. Όλα εκτίσθησαν εν το Ιησού Χριστό. Προσέξτε. Τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα,
είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είναι τάξεις αγγέλων, είτε αρχέ, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Όλα έγιναν από αυτόν και για λογαριασμό του. Και εις αυτόν και για λογαριασμό του. Ο Θεός ό,τι κάνει, το κάνει αυτός και το κάνει για τον εαυτό του. Τα πάντα λοιπόν έκτιστε, έχουν χτιστεί δι' αυτού και εις αυτόν. Και αυτός εστί προ πάντων, πέρα και πάνω απ' όλα. Πώς είναι κτίσμα λοιπόν? Και τα πάντα, τα λέει τα πάντα, εννοεί τα πάντα. Αν ήταν κτίσμα, τα συμπεριλαμβάνεται. Και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε. Τα πάντα στέκονται, τα πάντα δημιουργήθηκαν, αλλά και στέκονται εν το Χριστό. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι. Και όταν κάνουμε την προσευχή μας εις τον ενανθρωπίσαντα Θεό Λόγο, πρέπει να μας πιάνει φρίκη. Ο Κύριος των Αστέρων, ο Κύριος των Αγγέλων, ο Κύριος των Πάντων. Ω, τεράστιο πράγμα. Θα μου ευτυχείς αν κάποτε γίνει συνείδησή σας ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Με αυτούς λοιπόν τους χαρακτηρισμούς, τους τέσσερις, κλείει το προήμιον της επιστολής και φανερώνει ότι εκείνος που θα ομιλήσει παρακάτω στην επιστολή είναι ο παντοδύναμος Θεός, που ό,τι λέγει είναι βέβαιον, είναι αληθινόν, εφόσον αυτός είναι ο δημιουργός και Κύριος των πάντων. Και ερχόμεθα στο κύριο θέμα της επιστολής. Αποτείνεται στον επίσκοπο της Λαοδικίας. Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός. Ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψύχρος, μέλωσε εμέσαι εκ του στόματός μου. Γνωρίζω τα έργα σου, ότι δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε θερμός. Είσαι χλιαρός. Όφιλες όμως να είσαι ψυχρός. Επειδή είσαι χλιαρός, γι' αυτό θα σε ξεράσω. Γράφει κάποιος ξένος. Εις τους στίχους αυτούς έχουμε μεγάλους λόγους κλασικής πλοκής και συγκινητικής ψυχολογικής αληθείας. Πραγματικά, αγαπητοί μου, είναι μεγάλης πλοής λόγοι αυτοί. Θα το δούμε. Ποιος είναι ο ψυχρός? Είναι εκείνος του οποίου έχει αποψυγεί η πίστης και η αγάπη. Όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ο εστερημένος της του Αγίου Πνεύματος ενεργίας. Αυτός που δεν έχει την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ψυχρός άνθρωπος, παγωμένος. Ο αρέθας το λέγει, με συγχωρείτε. Και ποιος είναι ο θερμός? Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος Ρωμαίους 12,11, ο το πνεύματι ζέων. Αυτός που έχει ζεματιστό, βραστό πνεύμα, βράζει το πνεύμα του, βράζει, βράζει. Ο επίσκοπος όμως της Λαοδικίας δεν είναι το ούτε ψύχρος, ούτε θερμός, αλλά χλιαρός. Είναι πράγματι δυνατόν να υποβιβαστεί η πνευματικότης του πιστού και αποθερμή να γίνει χλιαρή? Είναι δυνατόν να γευθεί κανείς Χριστόν και κατοπινά να συμπεριφέρεται σαν να μην εγεύθει ποτέ Χριστόν? Και μετά τη γεύση του Χριστού να του στρέψει τα νότα και να ερωτοτροπεί με τον κόσμο και μετά του κόσμου? Φαίνεται, αγαπητοί μου, ότι είναι δυνατόν. Κάτι τραγικό. Η πλειονότητα των χριστιανών, τουλάχιστον των συγχρόνων χριστιανών, είναι αυτής της τάξεως και καταστάσεως. Δεν είναι οι σύγχρονοι χριστιανοί ούτε ψυχροί οι πιο πολλοί, ούτε θερμοί οι πιο πολλοί, είναι χλιαροί.
Πρόκειται λοιπόν περί μιας τάξεως χριστιανών, μεγάλης όπως σας είπα αντιστοιχώς τάξεως πιστών, που όπως λέγει ο προφήτης Ηλίας, ότι χωλένουσιν επαμφωτέρες τες υγνίες, κουτσένουν και από τα δυο τους τα ποδάρια. Ζουν την ψυχολογία του Ισραήλ, ο οποίος Ισραήλ με την ευκολία που προσήρχεται εις τον Θεό να τον λατρεύσει, με την ίδια ευκολία εστρέφεται και προς τους ψευδείς θεούς, ομοίως και εξίσου να τους λατρεύσει. Εις αυτήν την τάξη των πιστών, των χλιαρών πιστών, Θεός και κόσμος, Χριστός και Βελίαρ, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλήθεια και ψεύδος δίνονται να συμβιβάζονται και να συνυπάρχουν. Και το χειρότερο, οι άνθρωποι αυτοί που δίνονται να ζουν τους δύο αυτούς κόσμους, του Θεού και του Σατανά, της αληθείας και του ψεύδους, ταυτοχρόνως δίνονται να έχουν υψηλή ιδέα περί του εαυτού των και περί της θρησκευτικότητός των, ότι είναι πολύ σπουδαίοι και πολύ καλά τοποθετημένοι. Ετονίσαμε προηγουμένως ότι είναι πολλοί αυτοί οι χριστιανοί, δυστυχώς αγαπητοί μου. Η ποιμαντική προσπάθεια της Εκκλησίας μας προς αυτούς, σας βεβαιώνω, είναι δυσκολοτάτη. Αν τους πείτε να μελετήσουν τη Γραφή, σας λέγουν ότι την ξέρουν. Αν τους πείτε να πάνε στην Εκκλησία, σας λέγουν ότι είναι πιο καλύτεροι από πολλούς άλλους. Αν τους πείτε να ζήσουν πνευματική ζωή, θα σας απαντήσουν ότι για αυτούς η πνευματική ζωή ήδη είναι κατάσταση. Και δεν έχουν να αλλάξουν τίποτα από εκείνο το οποίο έχουν. Τι δυστυχισμένοι άνθρωποι, ορθώνεται μπροστά τους, αγαπητοί μου, σαν τείχος συνικών, ο εγωισμός, ο οποίος εγωισμός δεν επιτρέπει ουδε μίαν αλλίωση θείας χάριτος μέσα στην καρδιά τους. Τίποτα. Εμποδίζουν τον Θεό να επιδράσει στην καρδιά τους, να τους αλλοιώσει και να γίνουν άνθρωποι με επίγνωση, με αυτογνωσία. Χλιαροί τύποι, ανίκανοι να ανεβάσουν έναν βαθμόν θερμότητος εις το θερμόμετρο της πνευματικής των ζωής, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι οι καλύτεροι των ανθρώπων και οι καλύτεροι των χριστιανών. Αλλά έρχεται όμως προς αυτούς μία παράδοξος δήλωση του Κυρίου για να τους πει: δεν είσαι ούτε θερμός ούτε ψυχρός, είσαι χλιαρός. Λοιπόν, όφιλες να είσαι ψυχρός. Παράξενη δήλωση. Όφελον, ψυχρός εις ή ζεστός. Όπως ξέρετε, είναι παράδοξος αυτή η δήλωση του Κυρίου προς τον επίσκοπο της Λαοδικίας, διότι ο ψυχρός είναι πιο μακριά από τον θερμόν, ενώ ο κλιαρός είναι πιο κοντά εις τον θερμόν. Γιατί λοιπόν ο Κύριος προτιμά τον ψυχρόν και όχι των χλιαρών? Η ψυχολογία και η πείρα επ' αυτού υποδεικνύει, αγαπητοί μου, ότι ο ψυχρός θρησκευτικά άνθρωπος δύναται να μετανοήσει, δύναται να αλλοιωθεί η καρδιά του και να γίνει θερμότατος άνθρωπος. Κάποια στιγμή, κάπου στη ζωή του, ένα περιστατικό, μία αλλοίωση της χάριτος του Θεού, της δεξιάς του υψίστου, αλλάζει. Γίνεται θερμός άνθρωπος και τον εβλέπετε. Εχθές ήταν ανήθικος, σήμερα είναι αγνός. Εχθές εκάγχαζε την πίστη, σήμερα την ευλαβείται. Εχθές εζούσε σαν χείρος, σήμερα είναι καθαρός και λελουμένος. Τι έγινε? Μετενόησε. Πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε, αγαπητοί μου, πόσες τέτοιες. Ο ληστής από ψυχρός που εκορόδευε και εκείνος, και οι δυο εκορόδευαν τον Κύριο, ξέρετε. Δεν είναι λάθος
Εδώ όταν λέει ο Ιωάννης Ευαγγελιστής και οι δύο οι ληστέ εις οι σταυροθέντες με τον Ιησούν τον ονείγιζον. Ενώ ο Λουκάς μας λέγει ότι ο ένας έλεγε το μνήστητή μου Κύριε κλπ. Δεν είναι λάθος, διότι και οι δύο ονείδιζαν τον Κύριο. Κάποια στιγμή όμως, κάποια στιγμή έγινε μια επανάσταση μέσα στην ψυχή του ληστού, του ενός ληστού, όχι του άλλου. Όταν είδε ότι ο Κύριος συγχωρεί τους σταυρωτάς του, όταν είδε ότι ο Κύριος δεν βρίζει, όταν είδε την επίοικιά του επάνω εις των σταυρών, ηλιώθη, άλλαξε, αποτόμος, επήρε βρασμό η ψυχή του και είπε: ποιον βρίζεις, ποιον βρίζεις, τον Άγιον, τον Δίκαιον, λέγει στον άλλο ληστή, είμαστε το ίδιο, εμείς είμαστε άξιοι θανάτου, όχι αυτός. Και στρέφεται προς τον Κύριον: Κύριε, θυμίσουμε στη βασιλεία σου. Από ψυχρός ψυχρότατος έγινε ξαφνικά πύρινος ήλιος και μπήκε πρώτος μέσα στον παράδεισο. Αυτό αποδεικνύει, αγαπητοί μου, η πείρα και η ψυχολογία. Αντιθέτως, ο χλιαρός μένει πάντα ο χλιαρός, εκείνος ο οποίος δεν κουνάει από τη θέση του, γιατί έχει αυτή τη μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, όπως σας έλεγα προηγουμένως. Πού οφείλεται αυτό? Το σκιαγραφή θαυμάσια ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Λέει: ο μεν ψυχρός της ζεούσης πίστεως άγευστος, εν ελπίδη πολλάκης έστε του τυχήν αυτής. Ο ψυχρός άνθρωπος είναι άγευστος της πίστεως. Για μια στιγμή κάτι γίνεται, κάτι γίνεται, γεύεται λιγάκι, γεύεται λίγο λίγο, γεύεται πίστη και αμέσως λέγει: αυτό είναι που γύρευα, και ζεσταίνεται. Ο δε ζέσας, αυτός ο οποίος θερμάθηκε κάποτε δια του βαπτίσματος το πνεύματι και αποψυχθείς πάγωσε δια ραθυμίαν ύστερον από τεμπελιά πνευματική, αμέλησε τον εαυτό του από μια πνευματική αναμελιά, από αυτή που πάσχομαι όλοι μας. Εαυτό τας ελπίδας εξέκοψε κατά γνούς της ερεθίσης πίστεως. Αφού παρετήρησε κάτι κακό μέσα στην υφισταμένη πίστη, δηλαδή εκείνο που λένε: μα ξέρεις, αυτά γίνονται μες στην εκκλησία, κάτι σκάνδαλα, κάτι σούπα, κάτι μου πες. Εξέκοψε, λέγει, τας ελπίδας εαυτό, δηλαδή την ελπίδα να σωθεί, και είπε: ναι, βαριέσαι. Ήμουνα κοντά στους ιερείς, τους είδα, να, αυτός ο παπάς δεν πιστεύει τίποτα, εκείνος κάνει έτσι, εκείνος έτσι, δεν βαριέσαι, δεν υπάρχει τίποτα. Ακούστε τι λέτε, έβαργες, δεν υπάρχει τίποτα. Και διατηρεί ένα σχήμα θρησκευτικότητος, χλιαρότητος δηλαδή, και τίποτε άλλο. Αυτός εξέκοψε τον εαυτό του, δεν έχει ελπίδα να σωθεί. Είναι φοβερό. Ας το προσέξουμε λοιπόν. Η πρώτη αιτία της χλιαρότητος είναι η ραθυμία, η πνευματική αναμελιά, τεμπελιά. Μετά από αυτήν, επειδή ο χλιαρός δεν έχει προθυμία να επαναρχίσει τη ζωή του για να επαναθερμανθεί, αρχίζει να παρατηρεί τυχόν, όπως σας είπα, κακά πράγματα. Τι αυτό, τι εκείνο, κατά γνούς της ερεθίσης πίστεως. Και τότε αυθυποβάλλεται από ό,τι συμβαίνει και κόβει τις ελπίδες του και ξηραίνεται. Και έρχεται τώρα ο Κύριος να αποκαλύψει μία ψευδαίσθηση εις τον επίσκοπον της Λαοδικίας. Αχ, να είχαμε τον Κύριον κοντά μας. Τον έχουμε. Αν διαβάζουμε τη γραφή, αν ακούμε το λόγο του, και να μας λέγει ό,τι να μας λέγει, τι να μας λέγει, να μας βγάζει, αγαπητοί, από τις ψευδαισθήσεις μας. Όλοι ζούμε μέσα σε ψευδαισθήσεις. Νομίζουμε, αλλά δεν είμαστε αυτό που πρέπει να είμαστε. Νομίζουμε ότι είμαστε. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος να βγάλει από τον κόσμο των ψευδεστήσεων των επίσκοπων της Λαοδικίας. Και του λέγει: ότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι. Λες ότι εγώ είμαι πλούσιος και πεπλούτηκα και έχω πλουτίσει και ουδενός χρήαν έχω και δεν έχω κανέναν ανάγκη. Βεβαίως εν ενία πνευματική, αλλά από την επίδραση της πόλεως, η οποία είναι το πλουσία, επειδή είχε βιοτεχνία και εμπορική κίνηση. Και όπως σας είπα, επέβαλε τη σφραγίδα της πόλης, αυτό που γίνεται και σήμερα.
στη ζωή του Επισκόπου και στη ζωή των χριστιανών του. Βλέπετε, δεν είμαι θα έξω από την επίδραση της καταστάσεως που υπάρχει. Ανεβαίνει ο δημάρχος, κατεβαίνει ο δημάρχος. Ανεβαίνει η λίρα, κατεβαίνει η λίρα. Ο Χριστός και τα λοιπά. Και θυμίζουμε τη ζωή μας αναλόγως. Αναλόγως. Και η πίστη μας αναλόγως. Λοιπόν, και λες ότι ουδενός χρειανέχω και ουδίδα και δεν ξέρει ότι εσύ ο ταλέπορος, ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ο ελεηνός και ο πτωχός και ο τυφλός και ο γυμνός. Ποιος είσαι? Ο πτωχός, ο ελεηνός, ο γυμνός και ο τυφλός. Και πώς θα μπορέσω να το πιστέψω όταν ακριβώς θα αφανερώσει κι άλλα πράγματα αυτός? Και τότε, τότε πώς θα σταθώ μπροστά σας? Αλλά εκεί που θα σκεφτούμε πώς εγώ θα σταθώ μπροστά σας και πώς εσείς μπροστά μου, ένα έχω να σας πω. Πώς θα σταθούμε μπροστά εις τον Κύριο. Αυτό να μας νοιάζει, αγαπητοί. Πάντως, ενώ πιστεύει κανείς ότι είναι κάτι, έρχεται να αποκαλύψει ο Θεός ποιος είναι ο πραγματικός μας εαυτός. Γι' αυτό ας τρέξουμε να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας πριν μας αποκαλύψει ο ίδιος ο Κύριος, και μάλιστα και ενώπιον των ανθρώπων και εν ημέρα κρίσεως. Πάντως είναι χαρακτηριστικός αυτός ο λόγος που λέγει ότι πεπλούτικα, που λέγει ο επίσκοπος, και ουδενός χρήον έχω. Αγαπητοί μου, και όχι μόνο επί πνευματικού επίπεδου να το πει κανείς, αλλά και επί υλικού επίπεδου. Έχω πλουτίσει και δεν έχω κανέναν ανάγκη. Πόσοι πλούσιοι το λέγουν αυτό? Πόσοι πλούσιοι το λέγουν αυτό? Και δεν έχω κανέναν ανάγκη. Είναι η ψυχολογία του μωρού, του αυταρέσκου, του κατ' ουσίαν ακοινωνή του ανθρώπου, που δεν έχει την αίσθηση ότι έχει ανάγκη από τους συνανθρώπους του. Ταλέπορε, άμα σε πιάσει ένας κυλόπονος, θα βγεις στο παράθυρο και να φωνάζεις: άνθρωποι, ελάτε να με σώστε. Και λες ότι δεν έχεις κανενός ανάγκη? Φτωχέ και ταλέπορε άνθρωπε, είσαι ακοινώνητος άνθρωπος. Είσαι άνθρωπος που δεν έχεις μέσα του το κοινωνικό αίσθημα. Είσαι εγωιστής, είσαι πρόστιχος εγωιστής και μάλιστα αθεράπευτα εγωιστής. Αν λες πεπλούτικα και ουδενός χρήεν έχω. Και τι πρέπει να γίνει? Ετονίσαμε, αγαπητοί μου, κι άλλοτε ότι απαιτείται διαρκής αυτοκριτική. Είμαι θερμός? Είμαι το πνεύματι ζέων? Αισθάνομαι τα πνευματικά μέλη της υπάρξεώς μου ανορθωμένα? Έχω πνευματικές ορμές και εφέσεις? Με συγκλονίζουν βιώματα παρουσίας του Θεού? Οδύρομαι δια τα κακώς έχοντα μέσα εις την Εκκλησία? Με καίει η φλόγα της Ιεραποστολής, όπως έκαιε τον επίσκοπον της Φιλαδελφίας και πήρε τον έπαινον από τον Κύριον? Είμαι άνθρωπος πίστεως και παρησίας και όχι τέκνων υποστολής, όπως λέγει εις την προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος? Αγαπώ εκ βαθέων τον Κύριον, ώστε να θεωρώ τα πάντα σκύβαλα για τη δική του την αγάπη? Μήπως αντιθέτως είμαι ψυχρός? Μήπως, όπως λέγει ο Αρέθας, εστερημένος της του Αγίου Πνεύματος ενεργίας? Μήπως κατήντησα περιθερόμενων ψυγείων πίστεως και αγάπης? Μήπως έφτασα να είμαι ανάλγητος, ανελαίητος, αδιάφορος, ακοινώνητος, ατομιστής, σκληρός, άστοργος, άδακρης, πέτρινος? Το χειρότερο, μήπως πήρα τα πρώτα και τα δεύτερα ό,τι αφορά τη θερμότητα και ό,τι αφορά την ψυχρότητα? Πήρα τα πρώτα
πήρα και τα δεύτερα και τα ανακάτεψα, ώστε τα μεν πρώτα τα θερμά να χλιαρώσουν από τα δεύτερα τα ψυχρά, και τελικά να μην είμαι ούτε ψυχρός ούτε θερμός αλλά αχλίαρος, δηλαδή να μην είμαι τίποτα. Πέντε κατά συσσόρευση επίθετα αποδίδονται εις αυτήν την κατάσταση. Και ουκίδας, και δεν ξέρεις ότι είσαι ο ταλέπορος, ο ελεϊνός, ο πτωχός, ο τυφλός και ο γυμνός. Αυτή η έναρθρος εκφορά, ο τυφλός, ο γυμνός, ο πτωχός κλπ, αυτή η έναρθρος εκφορά προσδίδει μία, θα λέγαμε, μοναδικότητα ταλαιπωρίας, τυφλότητος, γυμνότητος. Εσύ είσαι ο τυφλός, όχι τυφλός, ο τυφλός, όχι γυμνός, ο γυμνός. Αγαπητοί μου, ας ονομάσουμε κατά συνείδηση των εαυτών μας εμείς ταλέπορον, για να είμαι θα η ευτυχής. Ας δούμε εμείς μόνοι μας την ελεηνότητά μας και την πτωχία μας, για να μην μας πει ο Κύριος, για να μας πει ο Κύριος εκείνο που λέγει στην θαυμασία περικοπή του: αν σε καλέσουν σε ένα δείπνο, πήγαινε στην τελευταία θέση. Ώστε ο νοικοκύρης του σπιτιού, και θα πας στην τελευταία θέση, γιατί λες εγώ είμαι ο άσημος, είμαι ο τυποτένιος. Όχι πάσχοντας από αισθήματα μειονεκτικότητας, γιατί αυτό είναι εγωισμός. Τα αισθήματα μειονεκτικότητας είναι εγωισμός. Αλλά να έχω πραγματική συνέστηση ότι είμαι ο τυποτένιος, ο άσημος, ο ελεϊνός, ο ταλέπορος. Και τότε θα έρθει ο φίλος, εκείνος που σε κάλεσε, και θα σου πει: φίλε, προσανάβηθη ανώτερον. Δεν είναι η θέση σου εκεί που πήγες, έλα εδώ, εδώ είναι η θέση σου. Φίλε, προσανάβηθη. Αντίθετα, λέγει ο Κύριος αυτή την παραβολή του δείπνου των καλεσμένων εκεί, της πρωτοκλησίας όπως λέγεται, όταν πας και θρονιαστείς στην πρώτη θέση, θα σου πει: αυτή η θέση είναι για κάποιον άλλον. Και ενώ όλοι θα έχουν καθίσει, τότε θα σηκωθείς να γυρεύεις θέση. Αλλά όλες είναι πιασμένες και θα πας να καταλάβεις την τελευταία θέση. Αυτό είναι. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας δούμε μόνοι μας την ελεηνότητά μας και τη φτώχεια μας. Ας αναγνωρίσουμε ακόμα την τύφλωση της ψυχής μας, και θα αρχίσουμε να βλέπουμε εκείνα που δεν βλέπουν εκείνοι που ισχυρίζονται ότι βλέπουν. Ας αναγνωρίσουμε ακόμα τη γυμνότητά μας σε αγιότητα. Μην λέμε ότι είμαι θα Άγιοι. Και τότε ο Χριστός θα μας περιβάλλει με αρετές που η χάρη του θα μας δώσει. Ιδάλλως έρχεται η απειλή: μέλωσε εμέσα εκ του στόματός μου, θα σε ξεράσω, θα σε ξεράσω. Ξέρετε ότι άμα θέλουμε να ξεράσουμε, πίνουμε χλιαρό νερό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η επιστολή, είναι ευστοχοτάτη. Όταν πίνουμε τσάι, βράσουμε κάτι μέσα, ή χλιαρό είναι, είτε ζεστό, είτε κρύο, επειδή είναι τσάι κάτι, βράσαμε κάτι, δεν ξερνάμε. Όταν πιούμε κρύο νερό ή πολύ ζεστό, δεν ξερνάμε. Για δοκιμάστε χλιαρό νερό, θα σας έρθει αναγούλα. Ξερνάμε. Γι' αυτό λέγει: επειδή είσαι χλιαρός, πήγα να σε πιω, αλλά μου ήρθε αναγούλα, λέει ο Χριστός, και θα σε ξεράσω. Ο θερμός λοιπόν βρίσκεται στην αγάπη του Θεού. Ο ψυχρός έχει πολλές πιθανότητες να γίνει θερμός. Ο πρώην θερμός που υποβιβάστηκε η θερμότητά του, αυτός δεν έχει καμιά ελπίδα. Καμιά ελπίδα της καταστάσεώς του, επειδή, όπως σας είπα, ζει την ψυχολογία της επαρκίας και της αυταρισκίας. Το αποτέλεσμα
η αποδοκιμασία του Χριστού. Εν τούτης, μένουν κάποια περιθώρια φιλανθρωπίας του Θεού. Μέλωσε εμέσε, πρόκειται να σε ξεράσω. Κοιτάξτε, δεν λέει σε ξέρνω. Μέλωσε εμέσε, πρόκειται να σε ξεράσω. Δηλαδή θα σε ξεράσω. Με αυτό το θα, σαν να του λέγει, σου δίδω ακόμη καιρό να αποκαταστήσεις τα πράγματα. Κάτι περισσότερο, συμβουλεύω εσύ, σε συμβουλεύω, αγοράσε παρεμού χρυσίων, πεπειρωμένων εκπυρός, ή να πλουτίσεις, και η μάτια λευκά, ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητός σου, και κολύριον ή να εγχρήσει τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι καθαρό για να πλουτίσεις, να αγοράσεις από μένα η μάτια λευκά για να ντυθείς και να μην φαίνεται η αισχήνη, η ντροπή σου, η ντροπή της γυμνότητός σου. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις κολύριον φάρμακο για τα μάτια, για να το βάλεις στα μάτια σου για να βλέπεις. Πράγματι, όλα αυτά, όπως λέει ο Κύριος, σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα. Όλα αυτά ευρίσκονται εις τον Χριστόν, διότι ο Χριστός είναι ο χρυσός. Ο Χριστός είναι ο χρυσός, ο πολύτιμος θησαυρός που τον βρίσκει κάποιος και ξεπουλάει τα πάντα να πάει να αγοράσει τον αγρόν που είναι και κρυμμένος ο θησαυρός. Είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης που ξεπουλάει όλα τα προηγούμενα αγορασμένα μαργαριτάρια και διαμάντια για να αγοράσει αυτόν τον έναν και πολύτιμον μαργαρίτη. Ο Χριστός είναι το ημάτιον, το λευκόν και το ένδυμα του γάμου. Φίλε, λέει στην παραβολή των γάμων, πώς εισήλθες όδε, πώς μπήκες εδώ, μη έχουν ένδυμα γάμου. Τον νυμφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ούκ έχω, ή να εισέλθω εν αυτό. Δεν έχω ένδυμα. Δηλαδή, βλέπω τη βασιλεία σου, αυτός είναι ο νυμφώνας του Χριστού, αλλά δεν έχω ένδυμα, δεν έχω ντυθεί εσένα, διότι όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, Χριστόν ενεδίσαστε, έχετε ντυθεί τον Χριστόν. Έλα λοιπόν από μένα να αγοράσεις η μάτια, για να μην περιφέρεσαι και βλέπουν τις ντροπές σου και σε κοροϊδεύουν οι άνθρωποι. Να σας πω ένα πρόχειρο. Όταν δεν έχεις Χριστό, μεθάς και γυρίζεις στο δρόμο και βγάζεις ακόμα και αυτά τα φυσικά σου ρούχα και γελάνε οι άνθρωποι. Όταν δεν έχεις Χριστό και δεν έχεις το κριτήριο της σεμνότητος, φοράς της μόδας τα καμώματα και γίνεσαι σαν καραγκιόζης και γελάνε οι άνθρωποι και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Είσαι ηλικιωμένος άνθρωπος και δεν έχεις την αίσθηση ότι είσαι ηλικιωμένος και βάφεσαι. Βάφεσαι, άνδρες και γυναίκες βάφονται και είσαι σαν καραγκιόζης. Όταν έχεις όμως το μέτρο της σεμνότητος, έχεις τον Χριστό, τότε δεν περπατάς και να ντρέπεσαι. Ο Χριστός ακόμα, αγαπητοί μου, είναι το φως του κόσμου και ο έχων το φως τούτο, όπως λέγει, ου μη περιπατήσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εν τη σκοτία αλέξει το φως της ζωής. Δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά έχει το φως της ζωής. Δηλαδή, θα έχεις τα μάτια της ψυχής υγιή και ανοιχτά. Δηλαδή, όντως ο Χριστός είναι το κολύριον των ματιών. Βάλε το κολύριον που λέγεται Χριστός και θα σου ανοίξουν, αδελφέ μου, τα μάτια και θα βλέπεις. Και όταν παίρνεις τη γραφή στα χέρια, τότε θα λες, τι βλέπω? Ναι, γιατί έπεσαν σταγόνες κολυρίου. Δηλαδή ο Χριστός ήρθε και σου ανοίγει τα μάτια. Μετά από τη σκληρά αυτή και αυστηρά γλώσσα του Κυρίου,
προς τον επίσκοπο της Λαοδικίας, είδατε πως του ομιλεί σκληρά. Έρχεται ο μετριασμός της γλώσσης δια της αποκαλύψεως της, του κινήτρου της αυστηρότητος. Και τι λέγει? Εγώ όσους φίλω ελέγχω και παιδεύω, ζήλευεύουν και μετανόησαν. Εγώ αυτούς που αγαπάω τους ελέγχω και τους παιδαγωγώ. Λοιπόν, απόκτησε ζήλον και να μετανοήσεις. Το ζήλον, δηλαδή να γίνεις θερμός μέσα σου, να ανάψεις και να μετανοήσεις. Ώστε λοιπόν ο Κύριος τα λέγει αυτά, αλλά λέγει όσους εγώ εάν φιλώ, όσους εγώ εάν αγαπώ. Ναι αγαπητοί, λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, βαβέ της φιλανθρωπίας, πόση αγαθότητη ο έλεγχος κέκρατε. Πω πω φιλανθρωπία του Χριστού, με πόση αγαθότητα είναι ανακατεμένος ο έλεγχος. Ώστε λοιπόν η αγάπη είναι το ελαττήριο. Όταν μιλάει ο Κύριος σκληρά, η αγάπη του Θεού. Ω αυτή η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού. Όχι μια αγάπη σαν κι αυτή που έχετε αγαπητοί μου στα παιδιά σας, που στέλνει στην κόλαση γιατί δεν βλέπετε τα λατώματά τους να τους τα διορθώσετε, αλλά τα χαϊδεύετε και τα θεραπεύετε τα πάθη τους και τα ανομήματά τους και τα στραβομπατήματά τους και τα δικαιολογείτε. Είναι μια αγάπη που στέλνει στην κόλαση. Ο Χριστός αγαπά, αλλά έχει μια αγάπη παιδαγωγική, μια αγάπη που καταρτίζει δια την Βασιλεία του Θεού. Έλεγχος και παιδαγωγία είναι τα δύο όργανα ανορθώσεως και αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Γι' αυτό παραγγέλει ο Λόγος του Θεού, Εβραίους 12:4-11. Υιέ μου, παιδί μου, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μην περιφρονείς την παιδαγωγία του Κυρίου. Μη δε κλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος, ούτε να αποκάμνεις όταν ελέγχεσαι από τον Κύριον. Ον γαργαπά Κύριος παιδεύει. Παιδεύω θα πει παιδαγωγό. Όχι βασανίζω που νομίζουν παιδί πολύ ότι παιδεύω θα πει. Ο Θεός λέει παιδεύει. Δεν παιδεύει με την έννοια βασανίζει. Παιδαγωγή, παιδεύω θα πει παιδαγωγό. Μαστιγεί δε πάντα ιών όν παραδέχεται. Κάθε παιδί που το παραδέχεται δικό του παιδί το μαστιγώνει. Δίνετε του γείτονα το παιδί. Το δικό σας παιδί δέρνετε. Γιατί το παιδί σας παραδέχεστε, όχι του γείτονα το παιδί. Και ο Θεός αν μας μαστιγώνει, μας παραδέχεται για παιδιά του. Η παιδί εν υπομένετε, εάν υπομένετε την παιδεία που σας κάνει ο Θεός, ως ιείς ημίν προσφέρετε ο Θεός, σαν παιδιά σας, σαν παιδιά του προσφέρετε σε εσάς ο Θεός, επί το συμφέρον εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Για το συμφέρον μας, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος του Θεού. Γι' αυτό προτρέπει εις τον επίσκοπο της Λαοδικίας ο Κύριος να μετανοήσει και να επιδείξει ζήλον προς επιστροφή και διόρθωση. Ζήλευε ουν και μετανόησον. Μετά από τον έλεγχο και την αιτιολόγηση του ελέγχου, ανοίγεται μια εικόνα εκτάκτου τρυφερότητος από τις λίγες της Αγίας Γραφής. Αποσύρεται ο κριτής και εμφανίζεται ο φίλος υπό την πλέον τρυφεράν μορφήν. Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν και εισελεύσομαι προς αυτόν και διπνήσομαι τ' αυτού και αυτός με τεμού. Τι ωραίο. Οι λόγοι αυτοί θυμίζουν αγαπητοί μου άσμα ασμάτων. Εκεί στο 5ο κεφάλαιο λέγει, εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί, φωνή αδελφιδού μου κρούει επί την θύραν. Εγώ κοιμάμαι και η καρδιά μου αγρυπνεί. Ο αγαπημένος μου χτυπάει την πόρτα. Ο αδελφιδούς μου κρούει επί την θύραν. Τι ωραία. Ιδού έστικα, να στέκομαι. Τι ο Θεός ίσταται
ιδού έστικα. Ο Θεός σταματά μπροστά στην ανθρωπίνη ύπαρξη και ασχολείται με αυτήν. Πού είναι εκείνοι που διατείνονται και λέγουν ότι δεν αρμόζει στη Θεία Μεγαλειότητα να ασχολείται ο Θεός με τον άνθρωπο? Ακριβώς εδώ είναι η Θεία Μεγαλειότης, ότι φθάνει ο Θεός μέχρι τον άνθρωπο. Επί την θύραν και κρούω, η ανθρωπίνη ελευθερία της ψυχής παρομοιάζεται με θύραν που μένει κλειστή και εις αυτόν τον Θεόν, τον δημιουργό της, και που είναι ο απόλυτος ιδιοκτήτης των καρδιών. Και αυτός ακόμη ο Θεός στέκεται απ' έξω, είναι θαυμαστόν, στέκεται απ' έξω από την καρδία, να δει κανείς πώς ο Θεός εδώ σέβεται την ανθρωπίνη ελευθερία. Ο Χριστός μόνον κρούει την θύρα, δεν την παραβιάζει την θύρα της ανθρωπίνης ψυχής, της ανθρωπίνης ελευθερίας. Αυτό το κρούο δε εκφράζει την επιμονή της Θείας Αγάπης. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, αβίαστος φυσήν η εμή παρουσία. Ο Χριστός λέγει, είναι αβίαστη η δική μου παρουσία, την θύραν της καρδίας κρούω και της ανοίγουσιν επί τη αυτόν σωτηρία συνεφραίνουμε. Και εκείνοι που ανοίγουν την καρδιά τους, την πόρτα της καρδιάς τους, βρίσκομαι μαζί τους και εφραίνουμε μαζί τους. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, αυτός που θα... και ανοίξει την θύραν, αυτός που θα ακούσει τη φωνή μου θα ανοίξει την πόρτα. Δηλαδή, αναμονή της ανθρωπίνης ανταποκρίσεως. Την φωνή του Χριστού, αγαπητοί μου, ακούουν μόνο όσοι είναι του Χριστού. Μόνον όσοι έχουν αγαθήν προαίρεση. Μόνο αυτοί ανοίγουν με χαρά την καρδιά, τη θύρα της καρδιάς τους στον Ιησού Χριστό. Και εισελεύσομαι προς Αυτόν και δειπνήσομαι τ' αυτού και Αυτός με τεμού, και θα μπω και θα φάω μαζί Του και Αυτός μαζί μου. Τι ωραία εικόνα οικειώσεως του Θεού προς τον άνθρωπο. Παρά τη χλιαρότητα, αγαπητή του Επισκόπου της Λαοδικίας, ο Κύριος ομιλεί με αυτήν την τρυφερότητα, με τέτοια αγάπη και με τέτοια προσεγγιστικότητα. Είναι το δείπνο της Βασιλείας που εδώ εις τον παρόντα κόσμον είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και είναι αυτός ο ίδιος ο λόγος που είπε «Ο τρόγων μου την σάρκα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό». Θα διπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Είναι ακόμη το δείπνον της Βασιλείας εις τον μέλλοντα αιώνα, που είναι η αιωνία θεωρία του προσώπου του Χριστού. Ο επίλογος κατακλείει όχι μόνο την παρούσα επιστολή, την τόσο ωραία, τόσο δυνατή, σε έλεγχο και τρυφερότητα. Κατακλείει όχι μόνο την παρούσα επιστολή, αλλά και τα άλλα επιστολάς. Είναι ένας γενικός επίλογος. Ο Νικών, δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και κάθεσα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ο έχονους, ακουσά το ότι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Ποιος είναι αυτός ο Νικών? Είναι αυτός που νίκησε τρία πράγματα. Ενίκησε τον κόσμο, ενίκησε τον εαυτόν του, ενίκησε και τον διάβολο. Μεγαλειώδες, αγαπητοί μου, προσκλητήριο μας κάνει ο Κύριος. Αυτός που θα νικήσει αυτούς τους τρεις πειρασμούς, καλείται να συγκαθίσει μετά του Χριστού στον αιώνιον θρόνο της δόξης του και της μακαριότητός του, κατά τον οριστικόν πλέον θρίαμβο του Χριστού, αλλά και τον οριστικόν θρίαμβο των πιστών. Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος της Αποκαλύψεως και του βιβλίου της Αποκαλύψεως, με τα τρία πρώτα κεφάλαια, που είναι η οπτασία του Ιησού Χριστού, του δεδοξασμένου Ιησού Χριστού,
που εποπτεύει εφόλης της εκκλησίας του και στέλνει ή τον έπαινον ή την επίκριση για ό,τι πραγματώνεται μέσα στην εκκλησία. Είναι εκείνο που λέγει στον πρόλογο του όλου βιβλίου, α, εσύ, εκείνα που υπάρχουν. Και αρχίζει τώρα το δεύτερο μέρος του βιβλίου της Αποκαλύψεως, από το τέταρτο κεφάλαιο, με ένα άνοιγμα εις τον ουρανόν, και ειδού είδων θύραν ανεωγμένην εις τον ουρανόν, που είναι εκείνα που πρόκειται να γίνουν, α, δι γενέστα με τα ταύτα. Δηλαδή είναι το μέλλον της ιστορίας αλλά και της αιωνιότητος, που θα αρχίσουμε το πρώτο Θεός, το τέταρτο κεφάλαιο, την ερχομένη φορά. Την ερχομένη φορά μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος του βιβλίου. Αγαπητοί μου, όσον η καρδία ενθουσιάζεται με το Λόγο του Θεού και ανοίγουν αυτήν την κρουωμένη επί του Χριστού θύραν της ψυχής των, είναι έτοιμοι να δειπνήσουν μαζί του και εκείνος να δειπνήσει μαζί τους. Είναι οι μεγάλες ώρες της ψυχής που συναντά τον Κύριό της και αρχίζει το μεγάλο και αιώνιο πανηγύρι μαζί του. Και τη ενισχύμαση τη ζωή τη αριστερά. Αν δεν το σημαίνει,